Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η αναφορά στο μεγάλο εργατικό εξεγερτικό κύμα του Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη κατέχει στα μάτια των πληροφορημένων και των υποψιασμένων ένα προφανή επαιτειακό χαρακτήρα, όχι μόνο εκ μέρους διαφόρων ρευμάτων στο εργατικό κίνημα, ρεφορμιστικών, σοσιαλδημοκρατικών κτλ., αλλά και από μέρους του επίσημου κράτους, ειδικά από τη δεκαετία του 1980. Τα σημάδια του Μάη, όχι μόνο για την ιστορία της πόλης ή για τις πολιτικές εξελίξεις της περίοδου, παραμένουν έξεργα στο συλλογικό βίωμα και στη συλλογική μνήμη, επιδρώντας και με αυτόν τον τρόπο, χωρίς φυσικά να είναι ο μόνος, στη διαμόρφωση της κοινωνικής συνείδησης. Βέβαια, από την πλευρά αυτή, η επαιτειακή διάσταση τείνει να προσδώσει το σημαντικό γεγονός, το χαρακτήρα του συμβόλου και της ανάμνησης, ως κάτι που συνέβη σε μια μακρινή εποχή, στα παλιά χρόνια όπως λέμε, όταν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, δύσκολα, σκληρά, σε αντίθεση με το σήμερα που όπως και να έχει, με τις όποιες δυσκολίες, δεν μπορεί παρά να είναι καλύτερο. Από όπου και να την εξετάσει κανείς, σε όποια τέτοια εκδοχή και σε όποια αντίστοιχη οπτική απευθυνθεί, η λογική αυτή απορρέει από τη συστημική αντίληψη των πραγμάτων που λίγο πολύ αντιμετωπίζει την πρόοδο και την εξέλιξη ως ευθύγραμμη διαδικασία, αναλογικά κατανεμημένη, σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, σε όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού. Είναι η αντίληψη, για αν θέλουμε, το σύνολο των διαφόρων μορφών της κυρίαρχης αντίληψης, σύμφωνα με την οποία αφενός το αστικό σύστημα είναι ιστορικά αξεπέραστο ή θετικά μεταρρυθμίσιμο, αφετέρου το μέλλον εντός του μακάριου καπιταλιστικού συστήματος είναι απαραίτητα καλύτερο. Ειδικά το δεύτερο, όπως θυμούνται οι παλιότεροι και οφείλουν να γνωρίζουν οι νεότεροι, θα μπορούσε κανείς να το υποστηρίξει μέχρι τη δεκαετία του 90, αφού και ως αντίληψη επικρατούσε γενικότερα, εάν η πρόσφατη ιστορική συνέχεια, καθώς και η αδυσόπιτη σημερινή επικαιρότητα, για να μείνουμε στα καθημάς αφού η ιστορία παρέχει πολλά παραδείγματα σε διαχρονικό επίπεδο, όχι μόνο διαψεύδουν, αλλά κονιορτοποιούν αυτού του είδους τις αυταπάτες. Από την άλλη τώρα, η επαιτειακή διάσταση από μόνη της δεν αποτελεί αναγκαστικά μια ταρίχευση του ιστορικού γεγονότος και του φερόμενου ιστορικού μεγέθους. Ούτε βέβαια η αναπαράσταση αξίζει να περιοριστεί μόνο στο επίπεδο ενός διαχρονικού ηθικοπλαστικού διδάγματος, όπως γίνεται συχνά. Με στόχο μια ωφέλιμη κοινωνικοπολιτικά ανάγνωση, η αποτίμηση μπορεί να λαμβάνει διτό χαρακτήρα. Αφενός την εξέταση και την προσέγγιση του γεγονότος με αφετηρία την κατανόηση της ίδιας της εποχής και των ειδικότερων και γενικότερων συνθηκών, αφετέρου τη διαρκή πρόσληψη του ιστορικού μεγέθους με βάση τους νόμους της κίνησης και της εξέλιξης, με άλλα λόγια στο διαρκές κοινωνικο-οικονομικό γίγνεσθε. Εν ολίγης είναι ανάγκη να ενταχθεί όποιος προβληματισμός στη γενικότερη ιστορία του καπιταλιστικού συστήματος στην Ελλάδα, είτε σε μια διεδομένη φάση, είτε στην πορεία της εξέλιξής του. Βεβαίως όλο αυτό το αχανές ιστοριογραφικό πρόγραμμα δεν πρόκειται να εξαντληθεί εδώ σε μια ώρα με δύο ομιλίες, όμως μπορούμε και είναι θεμητό να εκθέσουμε ορισμένες πτυχές που διευκολύνουν μια διαλυτική ιστορική ανάγνωση. Από αυτή την άποψη θα μπορούσαμε να ορίσουμε ορισμένους βασικούς άξονες. Αρχικά τη φύση και το χαρακτήρα των τεκτενωμένων στο ιστορικό του πλαίσιο, στη συνέχεια την αντίδραση του αστικού κράτους και την επίδραση της εργατικής δράσης σε εγκλωβισμένες στο σύστημα λαϊκές μάζες, ειδικά στους στρατευμένους. Σε τρίτη φάση, την αντιμετώπιση και την πρόσληψη από το οργανωμένο εργατικό κίνημα ταξικό ή μεταρρυθμιστικό, προσβλέποντας σε τέλη σε μια συνοπτική θέαση του αντίκτυπου, άμεσου και μακροπρόθεσμου, στην πόλη και στο κοινωνικό της γίγνεσθε, αλλά και πιο ειδικά στο εργατικό κίνημα και στο ίδιο το ΚΚΕ. Ένα βασικό στοιχείο της προσέγγισης του Μάη είναι ο καθορισμός του ως ιστορικό μέγεθος. Στο σημείο αυτό, ειδικά στη δεκαετία του 1950, η παραδοσιακή ιστοριογραφία του κινήματος και όχι μόνο, χρησιμοποιούσε εκφράσεις όπως «παλαϊκός ξεσηκωμός», «παλαϊκή αντιφασιστική εκδήλωση», «μεγάλο απεργιακό κύμα», «σημαντική μάχη της εργατικής τάξης», «αιματηρά γεγονότα» κτλ. Όμως σε άμεσο χρόνο, στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ που ακολούθησε στις 14 Μάη του 1936, ο Ζαχαριάδης, όχι χωρίς διάβγεια, έκανε λόγο για επαναστατικά γεγονότα της Θεσσαλονίκης.
Ποια είναι όμως αυτά τα γεγονότα καταρχήν και σε ποιες συνθήκες έλαβαν χώρα? Ξεκινώντας από το γενικό πλαίσιο, πρέπει να πούμε ότι η περίοδος του Μεσοπολέμου διαδέχεται συνεχείς πολεμικές αναμετρήσεις από το 1912 έως το 1922, στο φόντο του διαμελισμού και της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της διαμόρφωσης απέναντι του τουρκικού αστικού κράτους. Η ελληνική αστική τάξη, παρά τη διεύρυνση των συνόρων το 1913 και την ευνοϊκή συμμαχία με την Αντάντ, βρέθηκε το 1923 με τη συνθήκη της Λοζάνης περιορισμένη στα αιγαιακά της όρια, χωρίς την πολυπόθητη Μικρασία και την ακόμη πιο ποθητή για αυτούς Κωνσταντινούπολη. Η έλευση των προσφύγων ενίσχυσε τις εργατικές μάζες και τα μικρομεσαία στρώματα της πόλης και του χωριού με ένα πληθυσμό εξαθλειωμένο αλλά με ποικίλες καταβολές και συχνά περισσότερο ευήκο στα μηνύματα του νεοσύστατου κόμματος της εργατικής τάξης του ΣΕΚΕ, που σύντομα ονομάστηκε ΚΚΕ. Διεθνώς τώρα, τη λεγόμενη φάση της σταθεροποίησης του καπιταλισμού, που εμέσως πλήρως σαφώς αντιστοιχεί σε μια φάση καπιταλιστικής ανάπτυξης, έστω και ασθενούς, ακολούθησε η μεγάλη διευρυμένη καπιταλιστική κρίση από το 1929, η οποία ενέτεινε τις συνέπειες του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου σε ακόμα πιο πολυάριθμες εργατικές και άλλες φτωχές λαϊκές μάζες που είχαν ήδη φυγεί, ακόμα και μέσα στις νικήτριες υπεριαλιστικές δυνάμεις της Δύσης, δημιουργώντας παράλληλα τις συνθήκες μιας νέας γενικευμένης υπεριαλιστικής σύραξης. Παράλληλα, οι εκμεταλλευόμενοι και οι καταπιεσμένοι όλου του κόσμου έστρεφαν τα βλέμματά τους και τις ελπίδες τους στο πρώτο εργατικό κράτος, τη Σοβιετική Ένωση. Σε πολλές περιπτώσεις, τόσο η ανάπτυξη του καπιταλισμού, όσο και η κρίση, οφούσαν τόσο τη διεύρυνση της εργατικής τάξης, όσο και την ανάγκη για οργάνωση και διεκδικήσεις των εξαθλειωμένων προλετάριων και μισοπρολετάριων. Εκτός από την επιτυχία του ρωσικού προλεταριάτου, η γενικευμένη επαναστατική προοπτική στην Ευρώπη διαγράφηκε μέσα από άλλες μεγάλες εργατικές εξεγέρσεις, όπως η Μεγάλη Γερμανική Επανάσταση ή οι μαζικές πολύμνες καταλήξεις των εργοστασίων στη Βόρεια Ιταλία, για να μείνουμε σε δύο μεγάλες υπεριαλιστικές χώρες, οι οποίες είτε δεν νίκησαν, είτε δεν εξαπλώθηκαν επαρκώς. Σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις επαναστατικής ανόδου την περίοδο 19-23 στην Ευρώπη, μέχρι τον βαθμό ως επιτοπλίστων της επαναστατικής κατάστασης, οι ασυνέπειες, οι παλινοδίες, οι ολιγορίες εκδηλώθηκαν σε σημαντικό βαθμό στο επίπεδο συγκρότησης του επαναστατικού υποκειμένου, όπως εκφράστηκε μέσα από την απουσία ισχυρού επαναστατικού κόμματος, μαζί με την προγραμματική ανεπάρκεια και τις επισφαλείς συμμαχίες. Και εκ των πραγμάτων διαφαινόταν τα πλεονεκτήματα της επαναστατικής λενινιστικής κατεύθυνσης μαζί με τα βαρύδια και τον εκφυλισμό της παραδοσιακής σοσιαλδημοκρατίας. Τα επόμενα χρόνια, και ενώ είχε υποχωρήσει αρκετά η επαναστατική όθηση, τα εργατικά κόμματα που συσπηρώθηκαν στην Τρίτη Διεθνή, μέσα από έντονες συχνά αντιθέσεις, αναζήτησαν αφενός την επαναστατική ιδεολογικοπολιτική θωράκιση, αφετέρου την ευρεία πολιτική αποδοχή και επιρροή, σε πολλές περιπτώσεις βέβαια χωρίς τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου ανδρώθηκε ήδη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 20 και μέσα από αγώνες ιδιαίτερα αιματηρούς, μια και το κράτος, ανεξαρτήτως των κομμάτων που κυβερνούσαν, επέδειξε μια ομοιογενή τακτική καταστολής, εκφράζοντας την ενιαία στρατηγική του κεφαλαίου απέναντι στις εργατικές διεκδικήσεις, ειδικά τις πιο μαχητικές. Κατά μια περίεργη σύμπτωση, αν υπάρχουν συμπτώσεις στην ιστορία βέβαια, στη Θεσσαλονίκη οι εργατικοί αγώνες βάφτηκαν συχνά στο αίμα, ακόμα περισσότερο, επί βενιζελικών κυβερνήσεων. Η διεθνής καπιταλιστική κρίση δεν έγινε άμεσα αισθητή στην Ελλάδα, οι συνέπειες της όμως κλιμακώθηκαν από το 1932-33, κάτι που είχε και άμεση αντανάκλαση στη διαχείριση του συστήματος με συνεχείς κυβερνητικές κρίσεις και στρατιωτικά πραξικοπήματα. Στις αρχές του 1936, η γενική αστάθεια και ο κλιμακούμενος αναβρασμός έγιναν ακόμα πιο έντονοι. Μετά τη μοναρχική παλινόρθωση έγιναν οι εκλογές στις 26 Γενάρη του 1936. Το ΚΚΕ συμμετείχε στο σχήμα, διαμόρφωσε μάλλον το σχήμα του Παλαϊκού Μετόπου, που έλαβε 5,76% και εξέλιξε 15 βουλευτές.
Στις 19 Φλεβάρι, στη λογική του αντιφασιστικού μετώπου, το ΚΚΕ υπέγραψε το σύμφωνο Ψοφούλης Κλάβενα για συνεργασία με το κόμμα των Φιλελευθέρων. Παράλληλα, διαφαινόταν οι προθέσεις για εγκαθίδρυση στρατιωτική δικτατορία, αλλά σίγουρα το πλαίσιο και το περιεχόμενο των συμμαχιών, όπως θα δούμε παρακάτω, δεν απαφρυνόταν καθόλου στις απαιτήσεις. Στις αρχές του 1936, η Θεσσαλονίκη, όπως και άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, έβραζε. Ας κοιτάξουμε τυχαία 2-3 μέρες της περιόδου. Στις 29 Φεβρουαρίου του 1936, ενώ από τις προηγούμενες μέρες μένονται απεργίες σε διάφορα καπνομάγαζα με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα, αρκετές από τις οποίες πετυχαίνουν ικανοποίηση, 300 καπνεργάτες στο εργοστάσιο του Χριστοφορίδη απολύονται μετά από lockdown. Ο εργοδότης αρνήθηκε να αυξήσει τα μεροκάματα και να εγγυηθεί την εργασία των υπαλλήλων. Την ίδια μέρα η Γενική Συνέλευση των Αυτοκινητιστών, το ΣΟΦΕΡ, ορίζει νέα απεργιακή επιτροπή, υιοθετώντας ενιαία στάση ενάντια στην εργοδοσία και προκρίνοντας σύμπραξη με τους σιδηροδρομικούς και τους τροχιοδρομικούς. Την 1η Μαρτίου ξεκίνησαν απεργία διαρκείας σε απεργάτες και συγκεντρώθηκαν στην πόλη πάνω από 530. Απαγορεύτηκε η απεργία των υφαντουργών, ενώ συνεχίστηκε η απεργία διαρκείας των χαρτεργατών, που είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Τις ίδιες μέρες ετοιμάζονται για μεγάλη απεργία οι τσαγκαράδες. Τις ίδιες εκείνες μέρες στην Καλαμαριά, ο Σύνδεσμος Αστέγων ζητούσε μαχητικά λαϊκές κατοικίες για 500 οικογένειες. Αρχές Μαρτίου πάντα, στη Θεσσαλονίκη, απεργούν οι φοιτητές σε κοινές διεκδικήσεις με εκείνους της Αθήνας για δικαιώματα και δημοκρατισμό στις σχολές. Έτσι, μέσα στο γενικό αναβρασμό, στις 5 Μαρτίου, ο βασιλιάς διόρισε υπουργό στρατιωτικών το φασίζοντα φιλομοναρχικό Ιωάννη Μεταξά, τον οποίο στην πορεία κλιμάκωσης της εργατικής και γενικότερης λαϊκής εξέγερσης διόρισε πρωθυπουργό στις 27 Απριλίου, συνενώντας ταυτόχρονα στην αναστολή των εργασιών της Βουλής μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβριο, προοικονομώντας έτσι τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οι αστικές πολιτικές δυνάμεις σε όλο τους το φάσμα δεν αντέδρασαν ουσιαστικά, εκδηλώνοντας και με αυτόν τον τρόπο την ενιαία στρατηγική του κεφαλαίου απέναντι στην κρίση και στη δυναμική του εργατικού κινήματος. Οι αστικές δυνάμεις μάλλον ανακουφίστηκαν, κρυπτόμενες πίσω από την πλάτη του εγγενέζη δικτάτορα, μαζί και η πλειοψηφία των Βενιζελικών. Μέσα στο Μάρτιο και στον Απρίλιο, οι εργατικές κινητοποιήσεις κλιμακώθηκαν κι άλλο, σε όλη τη χώρα, με βασικές οικονομικές και θεσμικές διεκδικήσεις. Στη Θεσσαλονίκη, όπως είδαμε, απεργούσαν πολύ κλάδι, αλλά ως γνωστό το πιο πολυάριθμο εργατικό στοιχείο ήταν οι καπνεργάτες. Στις 3 Απρίλη, φηματικοί καπνεργάτες από ολόκληρη τη χώρα, συγκεντρωμένοι έξω από τα γραφεία του Ταμείου του Θεσσαλονίκη, διαλύθηκαν με βίαιη επέμβαση της έφυπης χωροφυλακής και με 10 σοβαρά τραυματίες. Στις 5 Απρίλη ξεκίνησε το πρώτο παγκαπνεργατικό ενωτικό συνέδριο, στο οποίο ιδρύθηκε η Πανελλαδική Καπνεργατική Ομοσπονδία με έδρα Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνοντας τα ταξικά αλλά και τα ρεφορμιστικά σωματεία. Στις 19 του μήνα το συνέδριο αποφάσισε πανελλαδική απεργία αν τα αιτήματα δεν γινόταν δεκτά από τους καπνεμπόρους και το κράτος. Στις 29 ξεκίνησε η μεγάλη απεργία διαρκείας των καπνεργατών με αίτημα τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και άλλα αιτήματα. Συμμετείχαν περίπου 12.000, εκ των οποίων 7.500 γυναίκες. Στις 30 Απριλίου στήθηκε προβοκάτσια των καπνεμπόρων με κακοποιούς και φασίστες της οργάνωσης 3Ε, βάζοντας φωτιά στις καπναποθήκες για να προβοκάρουν τον αγώνα και να εισπράξουν ασφάλιστα. Την ίδια μέρα το Αστικό Κοινοβούλιο αποφάσισε, όπως είπαμε, τη διακοπή των εργασιών και έδωσε δικαίωμα στην κυβέρνηση Μεταξά να κυβερνά με διατάγματα. Στις 2 του Μάη, οι χωροφύλακες έδιωξαν τις απεργιακές φρουρές από τις καταλήψεις των εργοστασίων και έβαλαν μέσα απεργοσπάστες και φασίστες τριεψηλίτες, τις 3Ε. Στις 5 του Μάη ακολούθησε μεγάλη συγκέντρωση καπνεργατών και συγκρούσεις με την αστυνομία. Το απεργιακό κύμα άρχισε να καταλαμβάνει όλη την πόλη και άλλους κλάδους, τους περισσότερους. Στις 6 του Μάη, φασίστες τριεψηλίτες επιτίθηκαν σε ομάδα υποδηματεργατών στην πλατεία Βλάρη στο Καπάνι και τραυμάτισαν στελέχη του σωματείου. Η αστυνομία επιτίθηκε σε εργάτριες που απεργούσαν έξω από τα υφαντουργία Τσίτσι. Στις 7 Μάη, ο Μεταξάς
Καθώς επέστρεψε από το Βελιγράδι, έκανε σύσκεψη στο Τρίτο Σώμα Στρατού και έδωσε εντολή στο στρατό και στην αστυνομία για γενικό πογκρόμ, δηλαδή να βαράνε τον ψαχνό. Στις 9 του Μάη, η ενωτική ΓΕΣΕΕ, η ταξική, και η ΓΕΣΕΕ, η ρεφορμιστική, σοσιαλδημοκρατική, με κοινή ανακοίνωση, καλούσαν τους απεργούς να συνεχίσουν μέχρι τη νίκη. Από το πρωί της ίδιας μέρας άρχισαν βίαιες επιθέσεις της χωροφυλακής, ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία της πόλης και εναντίον συγκεντρωμένων απεργών. Μεταξύ των πιο σοβαρών ήταν η σύγκρουση με τους οδηγούς, τους σοφέρ, στην Εγνατία Οδό, όπου είχαν στηθεί οδοφράγματα και δόθηκε πραγματική μάχη. Τότε έπεσε νεκρός ο Τάσος Τούσης στη διασταύρωση Συγκρού και Πτολεμαίων. Όπως είναι γνωστά τα γεγονότα, οι συνάδελφοί του μετέφεραν τη σωρό του πάνω σε μια πόρτα και όπως έφτασαν στην Εγνατία, συνάντησαν τη μητέρα του. Εκεί ακολούθησε η γνωστή σκηνή του θρήνου, η οποία ενέπνευσε τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτα. Η σύγκρουση συνεχίστηκε όμως, οι χωροφύλακες έβαλαν από τα νότα, σκότωσαν ακόμα 4 απεργούς. Έκλεισαν όλα τα καταστήματα, στις συνοικίες οι καμπάνες χτυπούσαν συναγερμό, σε λίγο προς το μέρος της σύγκρουσης κινήθηκε μεγάλη φάλαγγα καπνεργατών διαδηλωτών. Στη συμβολή των οδών Εγνατία και Μεγάλου Αλεξάνδρου, τη σημερινή Τραγούμη, άρχισε πραγματική σφαγή. Οι χωροφύλακες οπλισμένοι με πολυβόλα πυροβολούσαν προς το άοπλο πλήθος. Οι διαδηλωτές άρχισαν να υποχωρούν μετά από τετράωρη μάχη. Τουλάχιστον 20 ήταν τα θύματα από τη βάρβαρη επίθεση, 300 τραυματίες, από τους οποίους πολλοί παραμένουν άγνωστοι. Γνωρίζουμε τουλάχιστον 16 ονόματα νεκρών, υπήρξαν κι άλλοι, μεταξύ των οποίων η Αναστασία Καρανικόλα, εργάτρια στέλεχος του ΚΚΕ, δεκάδες σοβαρά τραυματίες, εκατοντάδες πληγέντες. Το απόγευμα της ίδιας μέρας συγκροτήθηκε μεγαλειώδη διαδήλωση διαμαρτυρίας με εκατοντάδες χιλιάδες λαού. Η χωροφυλακή έκλεισε τα τμήματα και ταμπουρώθηκε μέσα, αλλά στο μεταξύ η κυβέρνηση μεταξά έστελνε στη διάρκεια της νύχτας μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις από Λάρισα και 4 αντιτορπιλικά. Στις 10 Μάη η κηδεία των θυμάτων σήμανε γενική κινητοποίηση, παλαϊκή όπως υπόθηκε. Η νεκρική πομπή ξεκίνησε από το εργατικό κέντρο, ψάχνοντας το πέθυμο ευατήριο. Στον δρόμο ενώθηκαν μαζί τους νέες φάλαγγες από τις γειτονιές και τις συνοικίες. Αναφέρεται ότι στο νεκροταφείο της Ευαγγελίστρια συγκεντρώθηκαν τουλάχιστον 150.000 λαού. Στις 11 του Μάη, καθώς το απεργιακό κύμα απλωνόταν σε όλη τη χώρα, το ΚΚΕ και η νοτική ΓΕΣΕΕ πίεσαν τη συμβιβασμένη ΓΕΣΕΕ να κηρύξει πανελλαδική απεργία που είχε τεράστια συμμετοχή, χωρίς όμως προωθημένους στόχους και αιτήματα, ενώ το κράτος οργάνωνε παράλληλα την άμεση γενικευμένη καταστολή. Από τις 11 του Μάη, και εφόσον η εργατική ορμή δεν οδηγήθηκε σε άλλο επίπεδο σύγκρουση, η κρατική καταστολή ξεδιπλώθηκε με όλες τις βίαιες μορφές, ειδικά με αθρώες συλλήψεις, ανακρίσεις, βασανιστήρια και βεβαίως κρατήσεις, εκτοπίσεις, ειδικά των στελεχών και παραπομπές σε δίκες. Παρά τις υποκριτικές μαρτυρίες του φιλελεύθερου βενιζελικού χώρου, η κρατική βία εναντίον των εργατών της Θεσσαλονίκης και των άλλων πόλων δεν γνώρισε πολιτική αντίσταση από τα αστικά κόμματα. Πρέπει αρχικά να πούμε, να έχουμε κατά νου, ότι η εξέγερση του Μάη εγγράφεται σε μια πορεία ανόδου του εργατικού κινήματος. Μεγάλες εργατικές κινητοποιήσεις με μαζικό δυναμικό χαρακτήρα είχαν λάβει χώρα στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη, προς τα τέλη της δεκαετίας του 20 και στις αρχές της δεκαετίας του 30. Έτσι, για παράδειγμα, ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος του 27 υπήρξαν εκρηκτικοί. Στις 15 Φεβρουαρίου, η αστυνομία διέλυσε καπνεργάτες που εισέβαλαν σε γραφεία μιας καπνεμπορικής εταιρείας με έναν εργάτη νεκρό και πολλούς τραυματίες. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 28 πραγματοποιήθηκε μεγάλη καπνεργατική απεργία στη Βόρεια Ελλάδα που επεκτάθηκε σε πολλούς κλάδους. Στη Θεσσαλονίκη η Γενική Διοίκηση κατέστειλε τις κινητοποιήσεις με την έφυπη αστυνομία, με ξυλοδαρμούς, συλλήψεις, άγρια βασανιστήρια. Στην Ξάνθη έπεσαν νεκροί 9 εργάτες. Και σε άλλες περιπτώσεις η χωροφυλακή άνοιξε πυρ κατά των απεργών. Στις 17 και στις 18 Αυγούστου του 1932 μέλη της φασιστικής οργάνωσης 3Ε μέσα στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων δολοφόνησαν τον πρόεδρο Χαρίτο Σταμπολίδη. Ακολούθησαν και εισβολές και λαιλασίες στα γραφεία. Στις 15 Φεβρουαρίου του 1933 η αστυνομία εισέβαλε στα γραφεία του ταξικού του Ενωτικού Εργατικού Κέντρου. Οι πολιορκημένοι αντιστάθηκαν στεναρά μαζί με χιλιάδες συγκεντρωμένους απ' έξω. 7 εργάτες έχασαν τη ζωή τους. Τα συγκεκριμένα κραυγαλαία παραδείγματα
εκφράζουν μια εκρηκτική μαχητική καθημερινότητα. Το γεγονός, όπως αναφέρθηκε, ότι συχνά η αιματηρή καταστολή εκδηλώθηκε από βενιζελικές κυβερνήσεις, αποτελούσε σαφή ένδειξη ως προς την ενιαία στρατηγική της αστικής εξουσίας απέναντι στο ταξικά συνειδητοποιημένο κίνημα. Έτσι και το Μάη του 1936 και τις ημέρες που ακολούθησαν, η πόλη στρατοκρατούνταν για καιρό. Εκατοντάδες ήταν οι συλλήψεις. Στις 14 Μαρτίου, 68 συνδικαλιστές παραβρέθηκαν στο πλημμυριοδικείο. Η πόλη έβραζε για μήνες. Δύο χρόνια αργότερα, στην Έδεσα, δικάστηκαν ως κύριοι υποκινητές, στελέχη του ΚΚΕ και του Ενωτικού Εργατικού Κέντρου και καταδικάστηκαν έως και δύο χρόνια φυλάκιση, μεταξύ των οποίων ο Μιχάλης Συνάγκος, ο Χαράλαμπος Μελανεφίδης, ο Βασίλης Ασκρίδης και άλλοι. Από την άλλη πλευρά, η προωθητική δύναμη της εργατικής εξέγερσης προκάλεσε κλειδονισμούς στα όργανα της αστικής εξουσίας. Το γεγονός ότι η χωροφυλακή από το βράδυ της 9ης Μαΐου μέχρι το πρωί της 11ης αναγκάστηκε επί της ουσίας να αποχωρήσει από το πεδίο, αφήνοντας τον έλεγχο της πόλης, συνιστά μια πρώτη ένδειξη των δυνατοτήτων που παρουσιάζει ένα εξεγερτικό κύμα της συγκεκριμένης εμβέλειας. Ταυτόχρονα, οι θετικές αντιδράσεις της τάξης του στρατού, κυρίως των στρατευμένων νέων, δείχνουν την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Γενικά, μεγάλη μερίδα στρατιωτών κράτησαν παθητική στάση, ακόμα και μπροστά σε επιθέσεις ενάντια σε αστυνομικά στήματα, σε τμήματα. Όμως, ακόμη πιο σημαντικές είναι οι όχι λίγες περιπτώσεις ανυπακοής στις διαταγές και στη στράτευση με τους εργάτες. Στις 4 Μαΐου, στρατιώτες αρνήθηκαν να βάλουν κατά των καπνεργατών. Στις 8 Μαΐου, μπροστά στο διοικητήριο, στρατιώτες και πάλι όχι μόνο αρνήθηκαν να επιτεθούν στους εργάτες, αλλά αντιστάθηκαν μαζί τους ενάντια στην χωροφυλακή. Στη μεγάλη διαδήλωση της 9 Μαΐου υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις όπου στρατιώτες και ναύτες ενώθηκαν με τους διαδηλωτές. Ειδικά στις συγκρούσεις που λάμβαναν χώρα στην Εγνατία με Βενιζέλου, ενώ δόθηκε διαταγή για πύρη, στρατιώτες πυροβόλησαν στον αέρα, κάτι που προκάλεσε ενθουσιασμό από την πλευρά των εργατών. Στις 10 Μαΐου, στην τεράστια διαδήλωση που ακολούθησε την νεκρόσιμη πομπή, η Λαοθάλασσα συναντήθηκε με στρατιωτικές δυνάμεις που περιπολούσαν. Οι διαταγές για περιορισμό της διαδήλωσης δεν εφαρμόστηκαν από τους αξιωματικούς. Και τότε πολλοί στρατιώτες, αλλά και αξιωματικοί, προσχώρησαν στη διαδήλωση, συνοδεύοντας μέχρι το νεκροταφείο και αποδίδοντας τιμές. Μέσα στο γενικό πένθος έτεινε να κυριαρχήσει ένας ενθουσιασμός ομοψυχίας διαδηλωτών και στρατιωτών, άλλο δείγμα της ανατροπής που προκαλεί η εξεγερτική όθηση. Τη νύχτα 10 προς 11 Μάη κλήθηκαν στρατεύματα, όπως είπαμε, από Σύρο και Λάρισα, λόγω μεταξύ άλλων της καχυποψίας απέναντι στις υπάρχουσες μονάδες. Όμως κανένα μέτρο περιφρούρησης και επαγρύπνησης δεν λήφθηκε από την καθοδήγηση της απεργίας, ούτε ενάντια στην απορριθμισμένη χωροφυλακή, ούτε ενάντια στις μονάδες που κατέφτασαν από τη Θεσσαλία και τις ναυτικές δυνάμεις, παρά μόνο εκκλήσεις και παρακλήσεις. Πάντως, οι κινήσεις διαμαρτυρίας και αγανάκτησης εκ μέρους των στρατευμένων συνεχίστηκαν και το επόμενο διάστημα. Η στάση πολλών στρατευμένων, αλλά και μονίμων, σχετικά με την οποία απαιτείται βαθύτερη ανάλυση, μπορεί να φαίνεται ως συγκινησιακή ή αυθόρμητη, αλλά σίγουρα δεν στερούνταν από οργανωμένα χαρακτηριστικά. Είναι δεδομένο ότι στη Θεσσαλονίκη, όπως και σε άλλες μεγάλες πόλεις τις οποίες έδρευαν ή στάθμευαν σημαντικές στρατιωτικές μονάδες, το ΚΚΕ συγκρότησε περιφρουρημένες, στην ουσία παράνομες στρατιωτικές οργανώσεις. Στη Θεσσαλονίκη λειτουργούσε από χρόνια η Κομμουνιστική Στρατιωτική Οργάνωση Φρουράς Θεσσαλονίκης. Με καθοδηγητή γνωστό στέλεχος του ΚΚΕ, αργότερα επιτελικό αξιωματικό του Δημοκρατικού Στρατού, ο οποίος μάλιστα αμέσως μετά τα γεγονότα συναντήθηκε μυστικά με μεσολάβηση του Απόστολου Γκρόζου με τον Νίκο Ζαχαριάδη στην Καλαμαριά και του παρέδωσε αναλυτική έκθεση των γεγονότων και της δράσης. Το συγκεκριμένο στέλεχος είχε συμμετάσχει και παλιότερα στην παράνομη στρατιωτική οργάνωση Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ σε νεαρή τότε ηλικία από το 1924. Ο ρόλος αυτής της οργάνωσης αξίζει βέβαια να μελετηθεί ακόμη περισσότερο. Με αυτό το δεδομένο είναι απαραίτητο να εκτιμηθούν και οι δυνατότητες που παρέχονται στο εργατικό κίνημα από τη συστηματική παρέμβαση στους στρατευμένους εργάτες και γενικά στους έσχολους. Και από την άποψη αυτή, ο Μάης του 1936 έδειξε
το πώς μπορεί να εκφράσει, να εκφραστεί το κίνημα μέσα από ένα ισχυρό εργατικό κόμμα στη μεγάλη ανάπτυξη. Σχετικά με την οργάνωση, τη διεξαγωγή και την καθοδήγηση της εξέγερσης του Μάη, είναι δεδομένο ότι η διστακτικότητα και η αντιφάση που εκφράστηκαν δεν είναι θέμα απλής αλληγορίας ή ανικανότητας. Σχετίζονται με συγκεκριμένες εξελίξεις και επιλογές στο πλαίσιο του εργατικού κινήματος και ιδιαίτερα του τριτοδιεθνιστικού κομμουνιστικού κινήματος, αναπόσπαστο στο τμήμα του οποίου ήταν το ΚΚΕ. Στη δεκαετία του 20, μέσα από αντιφάσεις και εσωτερική διαπάλη, το ΚΚΕ αναζήτησε το δρόμο του συνεχούς επαναστατικής ταυτότητας, ακολουθώντας το παράδειγμα της Επανάστασης του Οκτώβρη. Η πορεία αυτή κάθε άλλο παρά ευθύγραμμη ήταν. Κρίσιμο σημείο στην ανωδική φάση του εργατικού κινήματος υπήρξε η δεκαετία 27-28. Χρονιές, τις οποίες απήργησαν και κινητοποιήθηκαν πολλές δεκάδες χιλιάδες εργατών. Στο τέταρτο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, το Μάιο του 28, οι συνασπισμένες δυνάμεις των μεταρρυθμιστικών και εργοδοτικών συνδικάτων απέκλεισαν πραξικοπηματικά μεγάλο αριθμό αντιπροσώπων της ριζοσπαστικής ταξικής πλειοψηφίας. Το επόμενο διάστημα, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση με μεγάλο εργατικό αναβρασμό, η σύγκρουση μεταξύ των δύο κατευθύνσεων, εκείνης της ρήξης και της άλλης της ενσωμάτωσης, εντάθηκε. Αποτέλεσμα της ανειρήνευτης διαπάλης ήταν τον Φεβρουάριο του 29 η ίδρυση της ριζοσπαστικής ενωτικής ΓΕΣΕΕ, η οποία έτυχε τη συντονισμένη βίαιη επίθεση από την κρατική καταστολή και τη διασπαστική δράση των αρχαιομαρξιστών. Στο εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης τα επεισόδια ήταν ιδιαίτερα βία. Όπως και να έχει, εκτός από την ενωτική ΓΕΣΕΕ, σε πολλές μεγάλες πόλεις ιδρύθηκαν τότε νέα ταξικά εργατικά κέντρα. Στο εξής, οι εργατικοί αγώνες, αλλά και η πολιτική του ΚΚΕ, προσανατολίστηκαν όχι μόνο σε ευθεία αντιπαράθεση με τις συντηρητικές δυνάμεις, αλλά και ενάντια στο ρεφορμισμό, τη σοσιαλδημοκρατία και τον αριστερισμό. Αργότερα, η Πέμπτη Ολομέλεια του 1933 πρότεινε ορισμένες βασικές διαπιστώσεις σχετικά με την οικονομική κρίση και τις συνέπειες της σε όλα τα επίπεδα, τις δυνατότητες που αυτή προσέφερε για το κίνημα, υπερεκτιμώντας βέβαια ορισμένες επιτυχίες. Η επόμενη περίοδος μέχρι το Μάιο του 1936 έδειξε ότι οι ευκαιρίες για ένταση της ταξικής πάλης υπήρχαν. Το εργατικό κίνημα έδωσε σημαντικές μάχες σε συνθήκες γενικευμένης αιματηρής καταστολής. Στο μεταξύ όμως, από τις αρχές του 1934, κάτω από την επίδραση του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος, το ΚΚΕ αναπροσάρμοσε την προγραμματική του στόχευση, υιοθετώντας την ταξική των μετόπων και των σταδίων, η οποία απέρεε αφενός από μια ανεπαρκή ανάγνωση της ανάπτυξης του καπιταλισμού στην Ελλάδα και σε παρόμοιες χώρες, αφετέρου από μια ανάλυση του φασισμού που παρέβλεπε την ταξική ουσία της αστικής εξουσίας, τουλάχιστον έτσι όπως την είχαν προσδιορίσει ο Μάρξ και ο Λένιν. Η συγκεκριμένη τακτική διεθνώς επισφραγίστηκε από τις αποφάσεις του 7ου Συνεδρίου του Τρίτου Διεθνούς. Η παραπάνω προγραμματική αντίληψη οδήγησε μοιραία στην ενιωμετωπική τακτική μέσα στο εργατικό κίνημα και στη σύμπραξη και στη συνένωση των ταξικών δυνάμεων με τις μεταρρυθμιστικές και σοσιαλδημοκρατικές. Αν κοιτάξει κανείς το εργατικό ρεπορτάζ του Ριζοσπάστη τους πρώτους μήνες του 1936 πριν το Μάη, θα αντιληφθεί την καθημερινή αναφορά σε ενωτικές συσκέψεις, συνελεύσεις, συνδιασκέψεις συνδικάτων και ομοσπονδιών με στόχο την επανένωση, αναιρώντα δηλαδή επί της ουσίας τον τρόπο δράσης μετά το 1929. Στην ίδια λογική, το ΚΚΕ επιδίωκε απέναντι στη διαφαινόμενη δικτατορία στρατιωτικού τύπου τη συγκρότηση του Λαϊκού Μετώπου, όπως είδαμε, με το Κόμμα των Φιλελευθέρων, στη λογική του αντιφασιστικού μετώπου, ξεχνώντας τον αντεργατικό ρόλο του κόμματος αυτού ως κυβέρνηση, που επέβαλε σκληρά μέτρα και αιματηρή καταστολή. Βέβαια, οι αυταπάτες δεν κράτησαν για πολύ, μια και οι φιλελεύθεροι δέχτηκαν επί της ουσίας την κυβέρνηση μεταξά, δείχνοντας ότι δεν είχαν ούτε την πρόθεση να αντιταχθούν στην επερχόμενη δικτατορία. Ταυτόχρονα, στις γραμμές του ταξικού κινήματος διαφάνηκαν τα αδιέξοδα, χωρίς βέβαια να εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα προς όφελος της εργατικής επαναστατικής διαδικασίας. Κλείνοντας, να πούμε ότι στο ξεσηκωμό, αυτό των εργατών και του λαού της Θεσσαλονίκης, παρά τις αδυναμίες, ηγητικό ρόλο έπαιξαν όπως και να έχει το ΚΚΕ, τα μέλη και τα στελέχη του, οι συνδικαλιστές του, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Τάσος Τούσης, η Αναστασία Καρανικόλα και όλοι οι άλλοι,
και όχι μόνο οι νεκροί και όσοι σύρθηκαν και βασανίστηκαν στα κρατήρια, στα ξερονήσια και στις φυλακές. Είναι επίσης αναμφισβήτητο ότι ο Μάιος του 1936 βγήκε μέσα από μια υπερδεκαετή συνέχεια ταξικών εργατικών αγώνων, στην ανάπτυξη των οποίων συνέβαλε αποφασιστικά αντικατάστατα η ύπαρξη και η δράση ενός εργατικού κόμματος, κεντρικός στόχος του οποίου ήταν η εργατική εξουσία με βάση την επιστημονική θεωρία του Μάρξ και του Λένιν για το κράτος, την εξουσία, την επανάσταση. Παρελθόν των συμβάντων είναι πάντοτε επισφαλές να αξιολογούνται θέσεις και αποφάσεις. Όμως η φορά των πραγμάτων καταδεικνύει και τη συγκυριακή του αξία. Ο Μάρξ του 1936, παρά τη συγχρονική ατελεσφορία, σημάδεψε διαχρονικά το ΚΚΕ και την εργατική τάξη της Θεσσαλονίκης και όλης της χώρας. Κατά τη δικτατορία του Μεταξά, το ΚΚΕ δέχτηκε τεράστια πλήγματα μέσα στην πόλη και στην περιοχή, αντέχοντας πάντως τουλάχιστον μέχρι το 1939. Στη συνέχεια, μέρος του Μακεδονικού Γραφείου κατόρθωσε να συνεχίσει τη λειτουργία του και πλαισιωμένο από στελέχη που σφυριλατήθηκαν στους εργατικούς αγώνες της Βόρειας Ελλάδας, όπως και ήταν και ο Μάρξ του 1936. Ο Μάρξ του 1936 ως εργατική εξέγερση έδειξε και το βαθμό ωριμότητας τόσο στο επίπεδο της συνείδησης της εργατικής τάξης, όσο και σε αυτό της οργάνωσής της μέσα από τις γραμμές του κόμματός της, του ΚΚΕ. Από την άλλη, ως προς τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης ταξικής σύγκρουσης, εμφανίστηκαν οι αντιφάσεις στη στρατηγική του ΚΚΕ που υιοθετήθηκε τότε. Το σύνθημα της γενικής απεργίας ήρθε αργά. Δεν υπήρξε έγκαιρη κατανόηση της έκτασης και των δυνατοτήτων, ούτε και η προετοιμασία απέναντι σε ένα κύμα γενικευμένης κινητοποίησης. Οι δύο παραπάνες πλευρές των αδυναμιών και των αντιφάσεων συγκροτούν με διαλεκτικό τρόπο την τροχοπέδη στην επαναστατική άνοδο σε περίοδο κρίσης του καπιταλισμού και κρίσης της αστικής εξουσίας, δείγματα της οποίας έδωσε και ο Μάης. Ταυτόχρονα, ο Μάης έφερε στην επιφάνεια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης της ταξικής πάλης, καθώς και τις τεράστιες δυνατότητες που έχουν οι οργανωμένες εργατικές δυνάμεις. Μπορεί να είναι ο μόνος λόγος, ο Μάης του 1936 μαζί με την όξυση των έντονων ιδεοαστικών αντιθέσεων οδήγησε την αστική τάξη στην επιλογή ενός δικτατορικού καθεστώτος, έχοντας ως αποστολή μεταξύ άλλων τη σκληρή καταστολή του εργατικού κινήματος και του ΚΚΕ. Και πάλι ως προς τις αντιφάσεις και τη διστακτικότητα, το ΚΚΕ δεν διαφέρει ουσιαστικά από τις επιλογές που προέκρινε το τότε διεθνές κομμουνιστικό κίνημα και αλλού σε άλλες χώρες. Στην Ισπανία και στη Γαλλία, η εκλογική νίκη των λαϊκών μετόχων, με συμμετοχή των κομμουνιστικών κομμάτων, συνοδεύτηκε από γενικό εργατικό αναβρασμό και καταλήψεις εργοστασίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Στο όνομα της τακτικής όμως, που ακολουθούνταν τότε των μετόχων, τα ΚΚΕ λειτουργήσαν πυροσβεστικά απέναντι στην εργατική όθηση, ενώ τμήματα της εργατικής τάξης έδειχναν έτοιμα για σημαντικά άλματα. Τέλος, ως προς το βασανιστικό κύριο ερώτημα, αν θα μπορούσε η εξέγερση να λάβει χαρακτηριστικά βαθύτερης σύγκρουσης από την οπτική της κατάκτησης της εξουσίας, η απάντηση σχετίζεται με δύο πλευρές. Από τη μια, υπόκειται στη βαθύτερη διερεύνηση αν το Μάη του 1936 υπήρχε πραγματικά επαναστατική κατάσταση, όπως δείχνουν αρκετά στοιχεία. Χωρίς να είναι σαφές, είναι βέβαιο ότι η αναμέτρηση μπορούσε να λάβει μεγαλύτερο βάθος και ένταση. Από την άλλη, η αδυναμία κατανόησης δεν είναι άσχετη με την τότε στρατηγική του ΚΚΕ, η οποία, όπως είδαμε, κινήθηκε στα πλαίσια του 7ου Συνεδρίου της Τρίτης Διεθνούς με την τακτική των λαϊκών μετόπων, ειδικά με το σύμφωνο Σοφούλης-Κλάβινα. Στη βάση αυτή, η εξέγερση εντάχθηκε σε μια λογική πίεσης για δημοκρατικές εξελίξεις και όχι στην επιδίωξη περαιτέρω αποσταθεροποίησης της αστικής εξουσίας. Σε καμιά περίπτωση αυτά δεν αναιρούν την πρωτοπόρα στάση της κομματικής οργάνωσης Θεσσαλονίκης. Όπως είδαμε στην επόμενη περίοδο και τα μετέπειτα χρόνια, η μανία του αστικού κράτους εκδηλώθηκε με ιδιαίτερη ένταση στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, κάτι που συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη των δυνάμεων του ΚΚΕ που συνέβαλαν με δυναμισμό και αυτοθυσία στην οργάνωση και στην άνοδο του εργατικού κινήματος στις προηγούμενες δεκαετίες. Δεν μπορούμε επίσης να αποκλείσουμε ότι ορισμένα αποτυπώματα αυτών των συγκλονιστικών ταξικών συγκρούσεων και μιας αναπτυγμένης ταξικής συνείδησης ανοιχνεύονται στις
στις αποφάσεις για το χαρακτήρα του πολέμου από την παλιά Κεντρική Επιτροπή, αλλά και στη στάση των ομάδων μεραρχιών Μακεδονίας κατά την περίοδο της απελευθέρωσης του 1944, τον Οκτώβριο του 1944, ακόμη και τη στάση τους απέναντι στις συμφωνίες του Λιβάνου ή της Βάρκηδας. Το βέβαιο είναι πως μια τέτοια σύγκρουση με το αστικό κράτος, ανεξάρτητα από τα προβλήματα στρατηγικής και τους περιορισμούς που έθεταν, άφησε ανεξίτηλα το συγκαιρικό και διαχρονικό ιστορικό στίγμα, αναδεικνύοντας τον ανειρήνευτο χαρακτήρα της τακτικής πάλης σε επόμενες γενιές αγωνιστών της εργατικής τάξης και λαϊκών στρωμάτων της πόλης και ολόκληρης της χώρας.